Θα πάρουμε πρώτα ένα σχόλιο για αυτό το θέμα, για την παραλία στον Κόνο, και μετά θα πάμε στην Έπαρχο Πάφου για να δούμε το θέμα που προέκυψε με την παραλία στη Λάρα. Ορίστε. Όσον αφορά την παραλία του Κόνου, αλλά και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα θέματα, η πάγια θέση μας είναι ότι προτού προβούμε σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, θα πρέπει πρώτα να βλέπουμε τα χωροταξικά, περιβαλλοντικά και πολεοδομικά δεδομένα της περιοχής στην οποία αναφερόμαστε. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, ειδικά όσον αφορά την παραλία του Κόνου, η παραλία του Κόνου εντάσσεται σε δύο περιοχές του δικτύου Natura 2000, τον τόπο κοινοτικής σημασίας για τους οικοτόπους, τη Χλωρίδα και την Πανίδα, και τη ζώνη ειδικής προστασίας για τα άγρια πτηνά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο. Δηλαδή πρόκειται και για κρατική δασική γη. Επίσης, πέραν από την κρατική δασική γη, η περιοχή Natura περιλαμβάνει την θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή του Κάβο Γκρέκο, η οποία περιβάλλει τη χερσαία επικράτεια του Εθνικού Δασικού Πάρκου. Άρα, επί του προκειμένου, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι βαριές χωματουργικές εργασίες με μπουλτόζες, οι οποίες περιλαμβάνουν εξκαφές και επιχωματώσεις εντός της ζώνης προστασίας της παραλίας, αλλά και της θαλάσσιας ζώνης, μέσα σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια. Όταν μιλάμε για περιοχές Natura, στις περιοχές Natura δεν απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται σε περιοχές Natura είναι ότι για οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, έργο ή σχέδιο, οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται στη λεγόμενη δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεών τους στα αντικείμενα προστασίας. Δηλαδή, αν η περιοχή Natura αφορά Ποσειδόνια και θα κάνεις κάτι μέσα στη θάλασσα, πρέπει να εξετάσεις τις επιπτώσεις στα υποθαλάσσια λιβάδια της Ποσειδόνιας. Αν αφορά άγρια πτηνά, πρέπει να εξετάσεις τις επιπτώσεις στα άγρια πτηνά. Αν αφορά οικοτόπους, πρέπει να δεις τι θα κόψεις, πώς θα εκχερσώσεις κτλ. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι οποιασδήποτε επεμβάσεις έγιναν, δεν έγιναν βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Δηλαδή, οι εργασίες αυτές που βλέπουμε στην οθόνη δεν προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών Natura, δεν παρουσιάστηκαν και δεν εξετάστηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή για τη Φύση και την Άγρια Ζωή, δεν παρουσιάστηκαν και δεν εξετάστηκαν στη Διαχειριστική Επιτροπή του Εθνικού Δασικού Πάρκου Κάβο Γκρέκο και κυρίως δεν υποβλήθηκαν σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Και πέραν τούτου, φαίνεται ότι οι καθήλυν αρμόδιες αρχές, δηλαδή το Τμήμα Περιβάλλοντος για τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, το Τμήμα Δασών για το Εθνικό Δασικό Πάρκο, η Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών για τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή, φαίνεται να μην έχουν ενημερωθεί και να μην έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους.